Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και όπως σας έχουμε πει, μαζί μας είναι ο Υπουργός της Εργασίας, ο κύριος Γιάννης Παναγιώτου. Καλώς ήλθατε για την νέα τηλεοπτική σεζόν κοντά μας, κύριε Παναγιώτου. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Σάβα. Καλή αρχή. Άνευ ονούφριου την καταληφθετινή χρονιά. Και παρόλο που σήμερα είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού, ευχόμαστε καλό φθινόπωρο. Καλό φθινόπωρο, λοιπόν. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά. Είναι πολλά τα ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο Εργασίας. Από τη μέρα που αναλάβετε, φανταζόμαστε ότι τα είδατε έτσι και εκτενώς. Τώρα, θέλω να ξεκινήσουμε με την αδήλωτη εργασία. Επικράτει στην δημόσια σφαίρα και η συζήτηση κυρίως για το μεταναστευτικό και όλα αυτά. Υπάρχει από πλευρά σας ο ρόλος του ελέγχου της αδήλωτης εργασίας. Προλίγο ημερών ανακοίνωσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ότι προβαίνει σε αυτούς τους συγκεκριμένους ελέγχους. Τα πρώτα αποτελέσματα θα είναι την επόμενη εβδομάδα από τους τελευταίους. Ωστόσο, έγιναν. Ποιοι είναι οι αριθμοί, ποιο είναι το αποτέλεσμα και πού στοχεύει το Υπουργείο Εργασίας σε αυτό το θέμα? Πολύ σωστά αναφέρατε, κυρία Σάβα, ότι μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εργασίας θέτει σε εφαρμογή μια μεγάλη εκστρατεία για τον καλύτερο εντοπισμό της παράνομης και της αδήλωτης εργασίας, η οποία ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα και θα είμαστε σε θέση στο τέλος της εβδομάδας που διανύουμε να παρουσιάσουμε τα πρώτα αριθμητικά στοιχεία σε σχέση με αυτήν. Να πω όμως το εξής σε σχέση με το τι εννοούμε παράνομη ή αδήλωτη εργασία. Υπάρχουν οι περιπτώσεις των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο παράνομα και εργάζονται. Οπότε για αυτές τις περιπτώσεις οι ποινές είναι και πάρα πολύ αυστηρές. Δηλαδή, για τον εργοδότη, ο οποίος εργοδοτεί πρόσωπο το οποίο βρίσκεται παράνομα στην Κύπρο, η ποινή μπορεί να είναι μέσα από την ποινική διαδικασία που ενεργοποιείται μέχρι και 5 χρόνια φυλάκιση ή μέχρι και 20.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο και του απαγορεύεται στο μέλλον να εργοδοτεί εργαζόμενους από τρίτες χώρες, ενώ υπάρχει επίσης εξώδικο πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται μέχρι και 1.500 ευρώ. Επίσης, είναι διαφορετική η περίπτωση της παράνομης εργασίας, όπου κάποιος μπορεί να βρίσκεται νόμιμα στην Κύπρο, δηλαδή να εισήλθεν ενδεχομένως παράνομα, αλλά να έχει αιτηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας, να είναι δηλαδή αιτητής ασύλου, όμως εκείνος να μην δικαιούται να εργαστεί σε τον τομέα της οικονομίας στον οποίο εργάζεται. Παραδείγματος χάρη, κάποιος μπορεί να είναι αιτητής ασύλου από κάποια τρίτη χώρα και να εργάζεται στην οικοδομική βιομηχανία, όπου αυτό δεν εμπίπτει μέσα στους τομείς της οικονομίας στους οποίους δικαιούται να εργαστεί. Και αυτό είναι παράνομο. Μάλιστα. Και αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι είναι παράνομη η εργασία που έχουμε εντοπίσει. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις... Παρ' όλα αυτό, ο αιτητής πολιτικού ασύλου μπορεί να εργαστεί σε άλλους τομείς. Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους μπορεί να εργαστεί. Και αναφέρονται στο διάταγμα το οποίο έχει. Τώρα προσέξτε, μιας και αναφέρατε τους αιτητές πολιτικού ασύλου. Να αναφερθώ, αν θέλετε, και στις ποινές για αυτό. Επειδή είναι σημαντικό να έχουμε και τη συνεργασία των πολιτών. Επειδή ένας ο οποίος θέλει να εργαστεί παράνομα, από κάποιον πρέπει να εργοδοτηθεί. Ναι. Γι' αυτό είναι σημαντικό οι πολίτες, οι εργοδότες, να συνεργάζονται με το κράτος, ούτως ώστε αυτό το φαινόμενο να περιοριστεί. Και οι ποινές δεν είναι χαμηλές. Δηλαδή, για κάποιον ο οποίος εργοδοτεί αιτητήν ασύλου σε τομέα της οικονομίας, όπου αυτό δεν επιτρέπεται, ενεργοποιείται ποινική διαδικασία, η ποινή φυλάκισης είναι μέχρι 3 έτη και η χρηματική ποινή μπορεί να φτάσει μέχρι τις 8.000 ευρώ. Και παυτοφόρο σύλληψη, αν γίνει έλεγχος του εργοδότη, κύριε Ραέδο. Δεν προνοείται σύλληψη, αλλά ενεργοποιείται αυτή η διαδικασία, η οποία θα συνεπάγεται έναν οικονομικό κόστος που στο τέλος της ημέρας είναι πολύ μεγαλύτερο από το όφελος μέσα από την εργοδότηση του αιτητή ασύλου σε έναν τομέα που δεν επιτρέπεται για τον εργοδότη. Ενώ επίσης η αδήλωτη εργασία στην οποία αναφερθήκατε αρχικά είναι αυτή κατά την οποία κάποιος εργοδοτεί κάποιον χωρίς να του καταβάλει κοινωνικές ασφαλίσεις. Και αυτό είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο και έχουμε και αριθμητικά στοιχεία σε σχέση με τα συμπεράσματα των ελέγχων που γίνονται. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ειδικότερα για την αδήλωτη εργασία αλλοδαπών εργοδοτούμενων, το 2022 μέσα από τους ελέγχους που έγιναν εντοπίστηκαν 516 περιπτώσεις. Το 2023
Μέσα και από τους αυξημένους ελέγχους που έχουμε διεξάγει μέσα από την Υπηρεσία Ανεπιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, έχουν εντοπιστεί 457 τέτοιες περιπτώσεις. Άρα, μπορεί να πει κάποιος ότι κατά το μισό 2023 έχουν εντοπιστεί σχεδόν τόσες περιπτώσεις όσες εντοπίστηκαν όλες το 2022. Εντάξει, υπήρξαν και αυξημένοι ελέγχοι όμως. Και το σημαντικό θεωρούμε είναι ότι μέσα από τους αυξημένους ελέγχους εντοπίζονται περισσότερες περιπτώσεις. Άρα, εάν καταφέρουμε να περιορίσουμε αυτόν το φαινόμενο, σημαίνει ότι και η Κύπρος δεν θα είναι τόσο ελκυστικός μεταναστευτικός προορισμός για κάποιον ο οποίος ενδύεται την ιδιότητα του αιτητή πολιτικού ασύλου, ενώ στην πραγματικότητα είναι οικονομικός μετανάστης, επειδή για να εργαστεί θέλει να έρθει. Οπότε αν περάσει το μήνυμα ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ότι γίνονται αυστηροί ελέγχοι, ότι εντοπίζεται κάποιος και αντιμετωπίζεται σε επιπτώσεις, θεωρούμε ότι αυτό το φαινόμενο θα περιοριστεί μαζί με τις υπόλοιπες προσπάθειες που καταβάλλουν. Υπάρχουν και φοιτητές, κύριε Υπουργέ, που αναζητούν εργασία στους τομείς στους οποίους επιτρέπεται να εργαστούν. Και αυτή είναι διαφορετικό το καθεστώς τους. Υπάρχουν και εταιρείες που προσλαμβάνουν αιτητές πολιτικού ασύλου υπό το καθεστώς του αυτοτελώς εργαζόμενου. Ποια είναι η υποχρέωση του εργοδότη σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση? Είτε με το καθεστώς του αυτοτελώς εργαζόμενου, πέραν από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, είτε με το καθεστώς της μισθωτής εργασίας, ο αιτητής πολιτικού ασύλου έχει συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας στις οποίες μπορεί να εργαστεί. Αυτό στο οποίο εσείς αναφερθήκατε είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχει μια παθογένεια, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και διεθνώς. Έχουμε συζητήσει αυτό το ζήτημα και με τους ομολόγους μου, υπουργούς εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η λεγόμενη ψευδοαυτοαπασχόληση. Δηλαδή, ενώ στην πραγματικότητα κάποιος είναι υπάλληλος κάποιου άλλου, παρουσιάζεται ως δήθεν αυτοαπασχολούμενος, επειδή αυτό είναι πιο βολικό για τον εργοδότη. Του καταβάλει λιγότερες εισφορές, μπορεί να διακόψει την εργασία του ανά πάσα στιγμή. Οπότε, έναν από τα φαινόμενα που προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε μέσα από τις επιθεωρήσεις που διεξάγονται από το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και μέσα από τους ελέγχους που γίνονται μέσα από τον τρόπο που καταβάλλονται οι κοινωνικές ασφαλίσεις, είναι να περιοριστεί αυτό το προβληματικό φαινόμενο, επειδή αυτό περιορίζει για τη δυνατότητα του ελέγχου σε σχέση ακριβώς με αυτό που συζητά. Άρα, δηλαδή, το Υπουργείο Εργασίας τώρα στοχεύει στους αυξημένους ελέγχους για να δει ακριβώς πού είναι και πόσο είναι το πρόβλημα της εργασίας και της παράνομης. Και μέσα από τους αυξημένους ελέγχους ήδη καταφέρνουμε να εντοπίζουμε περισσότερες περιπτώσεις. Και κυρία Σάβα, παρόλο που το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ σύνθετο, ένα δύσκολο ζήτημα. Εμείς δεν μηδενίζουμε ούτε τις προσπάθειες που γίνονται διαχρονικά, ούτε τα αποτελέσματα που μέχρι τώρα έχουν επιτευχθεί. Αλλά θεωρούμε ότι μέσα από την δουλειά έχουν επιτευχθεί. Μέσα από το σχεδιασμό που υπάρχει, μέσα από τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί, την οριζόντια μεταξύ διάφορων συναρμοδίων υπουργείων και υπηρεσιών. Την πρωτοκαθεδρία την έχει προφανώς ο Υπουργός Εσωτερικών, πλαισιωμένος και από το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υφυπουργείο Πρόνοιας και άλλα συναρμόδια υπουργεία. Και θεωρούμε ότι μέσα από το σχεδιασμό μας και μέσα από τα βήματα στα οποία προχωρούμε, σιγά σιγά καταφέρνουμε να έχουμε αποτελέσματα. Ήδη καταγράφονται βελτιωτικές τάσεις σε σχέση με την αύξηση των εκροών σε αντιδιαστολή με τον αριθμό των εισρωών μετανάστευσης. Και εκτιμούμε ότι μέσα από αυτήν τη διαχείριση, μέσα στο επόμενο διάστημα, θα ξεκινήσουμε να έχουμε αποτελέσματα τα οποία να μπορούν να είναι και αισθητά από τους πολίτες. Λοιπόν, ένας τηλεθεατής τώρα, κύριε Υπουργέ, ρωτάει για το ζήτημα με τους αιτητές πολιτικού ασύλου, τους οποίους απορρίπτεται η αίτησή τους. Εκείνη τη στιγμή, λέει, η αστυνομία κανονικά θα πρέπει να πάει εκεί που εργοδοτείται και πρέπει να γνωρίζει μέσω των κοινωνικών ασφαλίσεων που του βάζει ο εργοδότης του, τον συλλαμβάνει και κατευθείαν φεύγει από το νησί. Γίνεται διαδικασίες απέλασής του. Ο εργοδότης, λέει ο τηλεθεατής, πότε θα πρέπει να έχει ενημερωθεί? Τώρα μιλάμε, παραδείγματος χάρη, που έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση που εργοδοτεί τρεις αιτητές πολιτικού ασύλου νόμιμα, κύριε Υπουργέ, με τα συμβόλαιά τους και όλα. Εάν απορρίφθηκε το άσυλό τους, από πού πρέπει να το γνωρίζει ο εργοδότης ότι απορρίφθηκε το άσυλό τους? Στο τέλος θα μείνει χωρίς να κλείσει την επιχείρησή τους στο τέλος της ημέρας. Μία από τις αδυναμίες που έχουμε εντοπίσει
και την οποία μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών έχουμε διαχειριστεί και θεωρώ ότι την έχουμε αντιμετωπίσει, είναι η εξής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας μέχρι τώρα, δηλαδή το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, δεν είχαν πρόσβαση στα βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσα από την οποία μπορούσε κάποιος να εξετάσει κατά πόσον έχει απορριφθεί ή έχει εγκριθεί η αίτηση για καθεστώς διεθνώς προστασίας ενός αιτητή. Πλέον, μέσα από την οριζόντια συνεργασία στην οποία αναφερθήκα και προηγουμένως, έχουμε φέρει σε επαφή τους λειτουργούς του ενός Υπουργείου με το άλλο, έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να μπορούν να είναι προσβάσιμα σε πραγματικό χρόνο και έτσι ώστε να μπορεί να δίνεται η πρόσβαση με τρόπον ο οποίος να είναι λειτουργικός. Επειδή αυτό το φαινόμενο στο οποίο αναφέρεστε, όντως εντοπίζεται. Δηλαδή, ένας εργοδότης μπορεί να έχει εργοδοτήσει έναν αιτητή πολιτικού ασύλου, που όταν τον εργοδότησε ήταν σε ισχύ η αίτησή του, στη συνέχεια να απορρίφθηκε η αίτησή του και ο εργοδότης να μην έχει την ενημέρωση σε σχέση με αυτήν την εξέλιξη και χωρίς να φέρει στην πραγματικότητα ευθύνη, να βρίσκεται κατηγορούμενος επειδή το καθεστώς έχει διαφοροποιηθεί. Και να υπάρχουν προβλήματα στην επιχείρησή του, είναι το σημαντικότερο. Αυτό γιατί δεν το πρόβλημα το έχουμε εντοπίσει και το έχουμε διαχειριστεί. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, θέλουμε να μας πείτε και δύο λόγια για τη συζήτηση που ανοίγει για τον κατώτατο μισθό. Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη της οικονομίας, η μεγέθυνση της οικονομίας μας πρέπει να συμβαδίζει με τη συνοχή της κοινωνίας μας. Και για τους πολίτες, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους, το σημείο αναφοράς για την ευημερία τους και για την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας είναι ο μισθός τους. Οι μισθοί στη χώρα μας, κατά γενική νομολογία, δεν είναι ικανοποιητικοί. Ναι. Οπότε εμείς μέσα από την ανθρωποκεντρική πολιτική που εφαρμόζουμε, θέλουμε οι απολαβές των πολιτών, οι μισθοί των εργαζομένων, οι συντάξεις των συνταξιούχων, να ενισχυθούν. Για να γίνει αυτό, υπάρχουν διάφορα εργαλεία τα οποία ενεργοποιούμε. Όπως ήδη πράξαμε σε σχέση με την ανανέωση της συμφωνίας για την ΆΤΑ, όπως ήδη πράξαμε σε σχέση με την έκδοση του διατάγματος για την αύξηση των κατώτατων μισθών στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Και ενώπιον μας τώρα έχουμε την έναρξη της διαδικασίας για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Στην προηγούμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η στελέχωση της αρμόδιας επιτροπής για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, η οποία προνοείται από το θεσμικό πλαίσιο, η οποία θα υποβάλει εισηγήσεις προς το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και ακολούθως εγώ ως Υπουργός Εργασίας έχω την ευθύνη της έκδοσης του κατώτατου μισθού, που θα επανεξεταστεί λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, το κόστος ζωής και ούτω καθεξής. Και το τι λένε και οι εργοδότες. Οπωσδήποτε μέσα από το διάλογο θα ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις, αλλά ο καθένας βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. Είσαστε έτοιμος, κύριε Υπουργέ, να συγκρουστείτε, εάν και εφόσον χρειαστεί για αυτό το θέμα με τους εργοδότες. Θεωρώ ότι η σύγκρουση δεν είναι σε καμιά περίπτωση το επιδιωκόμενο. Όμως, όπως είπα, ο κάθε ένας, είτε είναι εργοδότης, είτε είναι εργαζόμενος, μπορεί να βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική. Όμως οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη να διαφυλάσσουν το δημόσιο συμφέρον. Οπότε εμείς έχουμε την ευθύνη να καταλήξουμε σε εκείνες τις εισηγήσεις, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και στις δυνατότητες της οικονομίας. Μια σημαντική παράμετρος είναι, πέρα από το ύψος του κατώτατου μισθού, και ο τρόπος του υπολογισμού του. Επειδή σήμερα μπορεί να έγινε ένα πολύ καλό πρώτο βήμα μέσα από την θεσμοθέτηση του κατώτατου μισθού, όμως το επόμενο βήμα είναι η διασύνδεση του με τις ώρες εργασίας. Επειδή σήμερα είναι μηνιαίων
ο μισθός έτσι όπως έχει προσδιοριστεί. Άρα δηλαδή σε αυτή την κατεύθυνση θα το πάτε. Στις ώρες εργασίας. Θα εξετάσετε εκτενώς αυτή την κατεύθυνση των ορομίσθιων υπαλλήλων και για τους μόνιμους υπαλλήλους, κύριε Υπουργέ. Όταν αναφέρομαι στη διάρκεια των ωρών εργασίας, αυτό αφορά οποιοδήποτε εργαζόμενο. Όμως το ένα, το ύψος δηλαδή και ο τρόπος υπολογισμού, δεν τίθεται σε αντιδιαστολή με το άλλο, αλλά θα πρέπει να τα συνεξετάσουμε. Λοιπόν, πότε θα έχετε συναντήσεις, πέστε μας και κλείνουμε. Για αυτό το θέμα, με όλους τους αρμόδιους φορείς, πότε καθορίσατε συναντήσεις, πότε ξεκινάει και επίσημα αυτή η συζήτηση. Να σας πω ότι ήδη εσωτερικά στο Υπουργείο Εργασίας, εδώ και κάποιες εβδομάδες, έχουμε ξεκινήσει αυτή την προεργασία. Έχουμε συγκεντρώσει το υλικό το οποίο έχουμε να αξιολογήσει σε σχέση με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του διατάγματος κατά τους προηγούμενους μήνες. Αξιοποιούμε δεδομένα μέσα από τις καλές συναντήσεις, κύριε Υπουργέ, πρέπει να κλείσω. Πότε έχετε καθορίσει στο εξωτερικό. Ναι. Θα συνέλθει εντός των επόμενων εβδομάδων η Επιτροπή για την Επαναξιολόγηση του Κατώτατου Μισθού και προς τα τέλη του μήνα ή στις αρχές του Οκτώβρη θα συνέλθει ξανά το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Λοιπόν, θα σας ξαναδούμε εκείνη την περίοδο σίγουρα, κύριε Υπουργέ, για να μας δώσετε. Ελπίζω και πιο σύντομα. Και πιο σύντομα. Είστε πρόσδεκτος όποτε θέλετε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Μεσημέρι. Πάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών τώρα, κυρίες και κύριοι, στην κυρία Μαργαρίτα Κυριάκου, για να μας δώσει λεπτομέρειες.